κύριε Αραβανή. Αγαπητέ φίλε Κώστα Καζατζίδη, ναι. Καλημέρα σε σένα, καλημέρα στους ακροατές σας. Και νιώθω έτσι τη χαρά, ναι, να σε αποκαλώ αγαπητό φίλο, ναι, επειδή γνωριζόμαστε, γνωρίζω την προσφορά σου, την προσπάθειά σου, τον αγώνα σου και την αγωνία σου, και νομίζω ότι δεν θα μας παραξηγήσει κανείς, γιατί δεν υπάρχουν μεταξύ μας ανταποδοτικά. Ασφαλώς, ασφαλώς. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές του σταθμού σας στο Ιόνιο. Ναι, και κύριε, ναι, κύριε Δημάρχη, πριν πάω σε αυτά που είναι πάρα πολύ σοβαρά τα ζητήματα, η λειτουργία, ίσως δεν με άκουγες προηγούμενα, η λειτουργία των καλλικρατικών δήμων με τα όργανα που θεσπίστηκαν, που δηλετούργησαν, ο ρόλος δημαρχοκεντρικό, το σύστημα είπα κτλ. Θέλω να πάμε λίγο στις χτεσινής σας επίσκεψεις στην Κεφαλονιά, που είχατε μια συνεδρίαση του οργάνου σας εκεί, και βεβαίως είδατε από κοντά τι συμβαίνει στην Κεφαλονιά, έτσι να περιγράψουμε και στον κόσμο, εσείς που είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζετε αρκετά πράγματα, πώς είδατε την Κεφαλονιά. Προχθές στις 29 του μήνα, με πρόσκληση του Προέδρου της ΠΕΔ Ιωνίων Νήσων, αποφασίστηκε η συνεδρίαση της ΠΕΔ Ιωνίων Νήσων να γίνει η προγραμματισμένη για λόγους συμβολικούς και συμπαράστασης στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι, και συγκεκριμένα στο γραφείο του συνάδελφου του Δημάρχου της Κεφαλονιάς. Αυτή ήταν μια ένδειξη, αν θέλετε, αλληλεγγύης απέναντι και στους φορείς του τόπου, συναντηθήκαμε με μερικούς, αλλά και απέναντι στους κατοίκους της Κεφαλονιάς. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι το ηθικό των ανθρώπων αυτών είναι πάρα πολύ υψηλά. Τα νησιά μας αντέχουν. Ο σεισμός της Κεφαλονιάς, που ήταν στο ρήγμα της περιοχής της Παλικής, της Δυτικής Κεφαλονιάς, και ήταν κάτω από τη στεριά, ήταν ένας σεισμός που απέδειξε ότι τα κτίρια, οι οικοδομές που έχουν γίνει, είναι οικοδομές που αντέχουν. Εμείς οι Ιόνιοι έχουμε φτιάξει τη ζωή μας να ζούμε με τους σεισμούς, και τα κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί είναι με ένα τέτοιο τρόπο, με τους πιο σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς, αλλά και τα παλιά κτίρια τα οποία έγιναν παλιότερα συμμορφώνονταν με τους εκάστοτε τότε οικοδομικούς αντισεισμικούς κανονισμούς. Τώρα το τι είδαμε και το πόσο απέχει από αυτό που πολλές φορές στα κανάλια βγαίνει. Στο φέροντα οργανισμό των κτιρίων, δηλαδή στα δομικά στατικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, από όσο κάναμε και μια περιήγηση στην πόλη και είδαμε, δεν υπάρχουν προβλήματα σημαντικά. Δύο-τρεις περιπτώσεις οι οποίες επαναλαμβάνονται συνεχώς στα κανάλια είναι αυτές που με κακοτεχνίες ή με παρεμβάσεις κάνουμε πολλές φορές στα κτίρια, γιατί για να βάλουμε την τουαλέτα σε ένα σημείο που μας βολεύει, ή να γυρίσουμε τη σκάλα, ή για να φτιάξουμε έναν όροφο χωρίς να αντέχει το κτίριο και χωρίς να γίνει μελέτη, προσπαθούμε να τα τοποθετήσουμε μόνοι μας. Οι ζημιές που έγιναν είναι στο επίπεδο σοφάδων, ρηγματώσεων κλπ, τα οποία βέβαια είναι ένα κόστος για τους Κεφαλονίτες, είναι ένα κόστος για τα δημόσια κτίρια της Κεφαλονιάς, αλλά επισκευάζονται και παρέχουν ασφαλεία. Χθες το πρωί επισκεφτήκαμε στο Σωματοδιοικητικό Συμβούλιο και τον Αντιπεριφερειακό Κεφαλονιάς, τον κύριο Στέλιο Κουρή, με τον οποίο και συζητήσαμε. Εκείνο το οποίο παραμένει πρόβλημα είναι οι υποδομές, και ιδιαίτερα το οδικό δίκτυο της Κεφαλονιάς, και ιδιαίτερα το κομμάτι του που βρισκόταν πάνω στο ρήγμα. Εκεί με τα μηχανήματα ιδιωτών περιφέρειας και δήμων έχει γίνει αποκατάσταση, αλλά θα χρειαστούν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ή μερικά εκατομμύρια ευρώ για να πάμε στην πλήρη αποκατάστασή τους. Ο κόσμος είναι σε μια ψυχολογική, αν θέλετε, επιβάρυνση. Βέβαια, όσο περνάει ο καιρός και με τους σεισμούς που έγιναν, εκτονώνεται η ενέργεια. Άρα λοιπόν και αυτοί σιγά σιγά καθησυχάζουν, παρέχονται όποια βοήθεια από τους φορείς του τόπου, το τεχνικό επιμελητήριο σε πλήρη κατάσταση, φορείς κλπ. Θεωρούμε βέβαια ότι επειδή έφτιαξαν και κλιμάκιο με τον Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό, με γενικούς γραμματείς, αυτά τα οποία διαπίστωσαν, είδαν και υποσχέθηκαν,
πρέπει άμεσα να τα υλοποιήσουν. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του σεισμού, είναι η επόμενη μέρα. Ωραία, να πάμε στα άλλα, Κώστα μου. Και ο τόπος πρέπει να λειτουργήσει. Βεβαίως θα μπορούσαμε να ανοίξουμε την κουβέντα για το θέμα του ρήγματος, αν αυτό έχει σχέση και με τη Λευκάδα, με το ρήγμα της Λευκάδας. Είμαστε πάνω στο ίδιο ρήγμα. Έχουμε οργανώσει τη ζωή μας να ζούμε εντάξει με τους σεισμούς. Ναι. Είναι γεγονός πάντως ότι αυτό αποδεικνύεται, αυτό που είπατε και αυτό πραγματικά ισχυρίζονται και οι σεισμολόγοι, ότι ο αντισεισμικός κανονισμός λειτουργήσε θετικά και δεν είχαμε αυτές τις επιπτώσεις όπως γίνεται σε άλλες περιοχές. Βέβαια δεν ήταν πολύ μεγάλος ο σεισμός. Ήταν πολύ μεγάλος. Εάν αυτός ο σεισμός επειδή ήταν μικρό εστιακό βάθος. Σε πόλη, ναι. Πιθανόν και το απεύχομαι να είχαμε πολλά θύματα. Κύριε Δημαρχέ, ξέρετε πως σας εκτιμώ για την αυτοδιοικητική σας πορεία, το ξέρετε και το ξέρει και ο κόσμος φαντάζομαι. Θέλω λίγο να κάνουμε έτσι μια κουβέντα για την πορεία σας στην αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα στον καλλικρατικό Δήμο. Είναι γεγονός ότι δεν είδα κάποια ενδιαφέροντα πράγματα πριν του μεγάλου ελέγχου πλέον που υπάρχει από την κεντρική διοίκηση γύρω από τα δρόμενα τα οικονομικά στο Δήμο, κάποια όργανα που έχουν συσταθεί και δεν λειτουργήσαν, δεν κατάλαβα δηλαδή τι αυτή η αλλαγή τι προσέδωσε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κύριε Καζαντζίδη, οπωσδήποτε έπρεπε να γίνει μια αλλαγή και το λέω με πλήρη ειλικρίνεια, αν δεν είχαμε πάει στον Καλλικράτη, ναι. Και το πιο βασικό στη νέα διοικητική διαίρεση της χώρας θα είχαμε διαλυθεί πριν ξεκινήσουμε. Θα μου πείτε, μα είναι λογικό ο τάδε δήμος να είναι ένας δήμος και να μην είναι δύο ή τρεις. Πιθανόν κάποιες διορθωτικές κινήσεις και σήμερα να πρέπει να γίνουν σε κάποιες περιπτώσεις. Εγώ μιλάω για τις συνενώσεις που έγιναν και στο βαθμό που έγιναν ό,τι έπρεπε να γίνουν. Δεύτερον, ο Καλλικράτης ήταν ένα απώνυμα θεωρητικών ανθρώπων που όταν η συνταγή πας πάνω από την κατσαρόλα να την εφαρμόσεις, έτσι, επειδή είναι ένα ζωντανό κομμάτι, θέλει να παρέμβεις και να κάνεις αλλαγές και εμπειρίες. Δυστυχώς αφέθη το μωρό μόνο του. Επέσαμε και στις οικονομικές δυσκολίες, έγιναν πάρα πολλές φορές προτάσεις από την Επιτροπή Θεσμών της ΚΕΔΕ από την πρώτη χρονιά, οι κυβερνητικές αλλαγές, οι κυβερνητικοί τότε παλινοδίες αστάθειες, δεν ξέρω πώς θα τα πείτε, ναι. Παπαδήμος και όλα αυτά, δυστυχώς και κάποιοι δεν το είδαν αυτοδιοικητικά για να προχωρήσουν σε κάποιες αλλαγές. Θα μου πείτε, έφτιαξε πολλά όργανα ο Καλλικράτης. Έφτιαξε πολλά όργανα χωρίς να λογαριάζει ποιοι μπορούν να υπηρετήσουν αυτά τα όργανα. Με τώρα είναι αστείωτες, Κώστα μου, να μιλάμε ότι μέσα στην ίδια πόλη θα υπάρχει το Δημοτικό Συμβουλίο, θα υπάρχει και το άλλο Συμβούλιο, το οποίο έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα θα υπάρχει μια πολυπληθής ομάδα που θα συμβουλεύει το Δήμαρχο, που δεν συνεδρίασε ποτέ. Υπάρχουν άλλα όργανα τα οποία δεν έγιναν. Κοιτάξτε, εμείς όλα τα όργανα τα λειτουργήσαμε, βέβαια. Δεν μιλάω για το Δήμο Λευκάδας. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, δεν είμαστε και εμείς ούτε άριστοι ούτε αλάθητοι. Όλα τα όργανα τα λειτουργήσαμε όπως προέβλεπε. Από εκεί και πέρα όμως παρατηρούσαμε κάθε φορά ότι δεν είχε και ενδιαφέρον ο κόσμος. Ακριβώς. Και αυτό δεν, το ενδιαφέρον δεν αποκτιέται όταν τοποθετείς κάποιον σε κάποιο όργανο για να σου πει κάποια στιγμή τη γνώμη του. Το ενδιαφέρον ούτε με τα πολλά όργανα πιθανόν να έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν και ο Καλλικράτης επί της ουσίας, αφού φτιάχτηκε, έπρεπε να είναι σε μια διαρκή συνεχή επιστημονική ομάδα η οποία να συλλέγει και από την πράξη, δηλαδή από την πράξη μέσα από τα δημοτικά συμβούλια και τους δημάρχους, να προχωρεί και εφόσον εγκρίνονται να πηγαίνει σε αλλαγές. Ναι. Αυτό έγινε. Αυτό δεν έγινε. Εσείς ήταν λοιπόν απόφαση του συνδικαλιστικού σας οργάνου. Πάρα πολλές φορές. Προτάσεις είχατε για αλλαγές. Πακέτα προτάσεων. Γιατί δεν αλλάζουν αυτά. Θυμάμαι μια φορά πήγαμε στο Υπουργείο, ήμουν και εγώ σε μια επιτροπή της ΚΕΔΕ, το 2011, παρακαλώντας τότε οι υπουργούς να περάσουν κάποιες θεσμικές αλλαγές. Χωρίς κόστος. Δυστυχώς υπάρχει και μια πλευρά κοινοβουλευτικών, οι οποίοι είναι αντιαυτοδιοικητικοί.
Και το λέω με πλήρη συνέπεια και ευθύνη για αυτό που λέω. Ή τουλάχιστον δεν έχουν γνώση των αυτοδιοικητικών. Ή αν θέλετε μας βλέπουν ανταγωνιστικά. Λοιπόν, και δεν μπορούν ναι. να δεχτούν ναι. και να προχωρήσουν σε θεσμικές αλλαγές. Αυτό είναι το σημαντικό. Χωρίς κόστος. Χωρίς κόστος. Κύριε Δημαρχέ, εμείς θα έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε κάνοντας μια ολοκληρωμένη συζήτηση εδώ στο στούντιο για είναι γεγονός ότι σας έχω αποκαλέσει αυτοδιοικητικό άνθρωπο και βεβαίως νομίζω ότι η εμπειρία σας και η γνώση σας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και για την κοινωνία και για μας, γιατί είναι γεγονός δεν βρίσκουμε παρακολουθώντας τις εξελίξεις και στο Δήμο της Πρέβεζας, δεν βρίσκουμε και ενδιαφέρον ιδιαίτερα από τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή την διαδικασία, στην εκλογική δηλαδή, να πρωταγωνιστήσουν για την εκλογή τους στο Δημαρχιακό Θόκο. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Και βεβαίως είναι γεγονός ότι ο κόσμος ζητάει η ανανέωση. Δεν ξέρω αυτή η ανανέωση τι σημαίνει. Αν θέλουν ηλικιακή ανανέωση, η ανανέωση προσώπων. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Ακριβώς γι' αυτό το τονίζω. Εγώ, αγαπητέ κύριε Καζαντζίδη, ναι. τον προβληματισμό μου για το ποιοι είναι αυτοί που μας κυβερνούν, πώς είναι ο Καλλικράτης, πώς μας κατάρτισαν έτσι. Έτσι, όλα αυτά τους προβληματισμούς μου που είχα, τους εκφράζω και με τη στάση μου σε αυτές τις εκλογές. Θέλω να πω επίσης ότι, και σας ευχαριστώ που με χαρακτηρίζετε αυτοδιοικητικό ή με αποκαλείτε αυτοδιοικητικό, έτσι θεωρώ την παρουσία μου. Ακριβώς. Ποτέ δεν διορίστηκα πουθενά και θα μου επιτρέψετε να πω, ούτε ήθελα να διοριστώ ούτε μου πρότειναν. Πιθανόν να μην μου πρότειναν γιατί δεν τους έκανα. Ναι, είναι και αυτό. Αν ξέρετε. Ναι. Και το χώρο στον οποίο ανήκα. Βέβαιος. Και αν μου πρότειναν, δεν θα αποδεχόμουν. Εγώ ήθελα τη λαϊκή εντολή, τους συμπολίτες μου, την κρίση τους, και παλιότερα που ήμουν εκπαιδευτικός, ενεργός στο σχολείο, εκλεγόμουν στα συνδικαλιστικά μου όργανα. Ποτέ δεν διορίστηκα πουθενά. Δικαιούμαι λοιπόν να, όπως και εσείς, και σας ευχαριστώ με αποκαλείτε αυτοδιοικητικό, να θεωρώ τον εαυτό μου αυτοδιοικητικό. Ούτε θεωρούσα σκαλοπάτια ο διορισμός μου στο ένα όργανο να αποτελέσει κριτήριο για να εκλεγώ στο άλλο όργανο και να αποτελέσει κριτήριο να διοριστώ στο τρίτο και να μεταξελιχθώ σε μια άλλη κατάσταση αιρετού. Ναι. Κωστά μου, θα έχουμε τη δυνατότητα, θα πάμε σε διάλειμμα, θα έχουμε τη δυνατότητα, θέλω να βγάλω σε λίγο τα νέα πρόσωπα, τον κύριο Στασινό από την Άρτα και τον κύριο Νίκο Καλατζή από το Δήμο Ζηρού που θέλουν να κατέλθουν στις εκλογές. Τον κύριο Στασινό, δεν ξέρω αν τον ξέρετε, τον βουλευτής Πασόκ που παραιτήθηκε για την μνημονιακή σύμπραξη του Πασόκ τότε, και βεβαίως τη θέση του πήρε ο αγαπητός φίλος ο κύριος Γκόγκας ο Χρήστος, και τώρα κατεβαίνει υποψήφιος στο Δήμο της Άρτας. Θα έχω όμως θέλω έτσι να κάνω μια κουβέντα γύρω από τον από όλη αυτή τη δράση σας, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει, νομίζω, με αυτή την αυτοκριτική που θα κάνετε, γιατί δεν κάνατε, και για την πορεία σας, να κάνουμε μια πιο ολοκληρωμένη κουβέντα από το στούντιο. Νομίζω ότι θα είναι πιο με χαρά. Εγώ σκέφτομαι αμέσως μετά τις εκλογές που θα έχουν εκλεγεί τα νέα όργανα, ελπίζω να γίνουν μέσα στο Μάιο, μέσα στον Ιούνιο, να παρουσιάσουμε συνολικά το έργο αυτής της τριετίας επίσημα στο λαό της Λευκάδας. Δεν θα ήθελα να το κάνω πριν τις δημοτικές εκλογές, γιατί τώρα το λόγο και το δικαίωμα το έχουν οι υποψήφοι για να κριθούν από το κόσμο. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Αμέσως μετά όμως πρέπει και εγώ και σε αυτούς που θα αναλάβουν, αλλά και στο λαό της Λευκάδας που με τίμησε, να απολογηθούμε και να εκφέρουμε το έργο μας. Ναι, νομίζω είναι πολύ σημαντικό που το κάνετε μετά τις εκλογές, και θα βοηθήσει, φαντάζομαι, και τους επόμενους να συνεχίσουν αυτή την θετική προσπάθεια, θα έλεγα. Βάζω θετικό πρόσημο εγώ στο έργο σας, βλέποντας δημοσιογραφικά την πορεία, και νομίζω έτσι θα πρέπει να το δουν. Εγώ εύχομαι στον όποιον και επόμενο το τσαμπουκά και το θάρρος να πετύχει. Κοιτάξτε, γιατί είμαι πολίτης αυτού του τόπου, είμαι δημότης αυτού του τόπου και ζω εγώ και η οικογένειά μου με τα παιδιά μου εδώ, και θέλω ο τόπος μου να προοδεύει. Και να σας πω και κάτι, εάν πετύχει ο επόμενος, θα πετύχει και ο μεθεπόμενος. Έτσι, και αυτό σημαίνει ότι ο τόπος θα πάει μπροστά. Εάν δεν πετύχει ο επόμενος, ο τόπος θα πάει πίσω.
Έχει. Και νομίζω όλοι θα το εισπράξουμε αυτό. Και εάν κάποιος θέλει, εάν κάποιος θέλει, όποιος να είναι αυτός, εγώ κάποτε μετά, είναι πολύ καλύτερα να παραλάβεις από κάποιον που πήγε το Δήμο ένα βήμα μπροστά. Νομίζω ναι, είναι πολύ σημαντικό. Εκείνο που ήθελα να επισημάνω και εγώ, Κώστα, αγαπητοί ακροατές στη Λευκάδα, είναι πρέπει να διακρίνεται τον τζαμπουκά που υπάρχει στην έκφραση της πολιτικής του άποψης από τον Κώστα τον Αραβανή. Δεν ήταν συνδεδεμένος με τη δημαρχιακή καρέκλα. Είπε, φεύγω. Αυτό δεν το λένε εύκολα, αγαπητοί ακροατές, και δεν το κάνουν πράξη. Πάρα πολλοί δένονται με την καρέκλα, επιμένουν και επανέρχονται και ξαναεπανέρχονται. Αυτό το τζαμπουκά λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να τον αναγνωρίσετε τουλάχιστον. Με προκάλεσες. Όχι, δεν θέλω να συνεχίσω. Με την καλή μια κουβέντα θα πω. Ναι. Όταν με τον αείμνηστο Σπύρο Ρεκατσίνα, συνεργάτη, αντινομάρχη μου, στέλεχος του Δήμου που χάσαμε πρόωρα, ναι, ο άνθρωπος που με έβγαλε στο συνδικαλισμό και ήμουνα δίπλα του και από εκεί πήρα τα πρώτα βήματα, καταθέταμε στην ΕΛΜΕ 89, 90, 92, 95 και στα συνέδρια για τις 2 και 3 θητείες. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Αυτή είναι η στάση ζωής, αγαπητέ Κώστα. Να. Τα λέγαμε και τότε για όλα τα αξιώματα. Και ισχύουν και τώρα. Δεν τα λέγαμε για τους άλλους. Βεβαίως. Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν στο πρίσμα 95,1. Εμείς θα περιηγηθούμε, αγαπητοί ακροατές, σε λίγο. Να ευχαριστήσω τον Κώστα, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Να είσαι καλά, Δήμαρχε. Καλή σου μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Ελαφριές, αλλά νόστιμες.